Όχι, εντάξει, η μία ώρα είναι αυτή, τα καταφέραμε. Ωραία. Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεν το έκανε ο Στέργιος. 9 στα 10 τα έκανε ο Στέργιος. Περίμενε, βρε. Περίμενε, βρε, που παντρεύτηκες και μας το παίζεις και είναι πολύ άσχολος. Κάτσε και στη γωνία. Θα δούμε σε 10 λεπτά. Κάτσε να σε δούμε. Πάτε τον βρέχετε μέσα και μετά εξαφανιζόσαστε. Τι. Έτσι είναι, κυνηγάω τους παντρεμένους που αλλάζουν στάση ζωής αφού παντρευτούν. Ωραία. Ρέτζε η Καζίνο μαζί μας με Πέγκη Ζήνα. Τελευταίες δύο εμφανίσεις της Πέγκης, η οποία διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή, Σάββατο. Αμα καλά που μου θύμισες μέρες, give me five. Give me five. Συνάδελφος, νόμιζε ότι είναι Τετάρτη σήμερα, γι' αυτό. Καρφί, εγώ φταίω που δεν υποστήριξα πριν. Σε άλλα μέσα ενημέρωση έδινε ένα τον άλλον, αν θέλετε. Είδε, εγώ δεν υποστήριξα πριν. Ναι, σε άλλα μέσα ενημέρωση έδινε ένα τον άλλον, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μη αλλολουφιανεύεστε. Είναι κρίμα. Ρέτζε η Καζίνο λοιπόν, μαζί μα η Πέγκη Ζήνα, Παρασκευή και Σαββάτο, 26 του μηνό. CJ Jeff, εκπληκτικό πάρτι. Καλείτε το 2310-491-234. Για να πάτε στο θέατρο Βεργίνα του Ρέτζεσι Καζίνο σε μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Βρείτε στην στίχημαν.gr τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. 5.50 ο ΠΑΟΚ, 4.05 η Σοπαλία, 1.74 η Τσέλσι. Παίξε Τσέλσι, αν έχεις την ψυχή. Όχι. Ο μεγάλος ημιμαραθώνιος ο νυχτερινός στις 13 Οκτώβρη. Πέτυχα τον Νίκο τον Κωνσταντίνη σήμερα στην Αναδόμο, στον δρόμο, πηγαίνοντας για το γραφείο. Έχει χάσει απίστευτα κιλά. Πιστεύω ότι είναι έτοιμος για τον ημιμαραθώνιο πλέον. Στις 13 Οκτώβρη είναι αυτός. 5% έκπτωση σε όσους συμμετέχοντες του ημιμαραθωνίου που είναι χορηγός η Αναδόμο. 10% έκπτωση σε όσους κλείσουν στο περίπτερό μας συνάντηση για εκτίμηση κόστους εργασιών. Θα τρέξεις? Εγώ εννοείται. Δεν είχαμε εξηγήσει να χάνουμε μαραθώνιο. Εχθές το βράδυ έκλεισε η ομάδα του μηνύματος, το μήνυμα FM. Ναι. Εντάξει, οπότε αν θες να σε χώσουμε εκεί μέσα, έχουμε τα μέσα, εντάξει. Θα πάω να ανοίξει μια θέση. Α, θα πας να δούμε. Ναι. Ναι. Naxus, μπείτε nak.gr, παραγγείλτε τα παπούτσια που σας αρέσουν σε τιμές πάρα πολύ καλές ιντερνετικά. Και αν γίνει καμιά κέντα, δωρεάν αποστολή, δωρεάν αλλαγή. Όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν για να πάρετε στο τέλος το παπούτσι που σας ταιριάζει χωρίς να κουνήσετε την κολάρα σας από τον καναπέ. Από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται shopping therapy, παίρνετε την κολάρα σας, την πάτε μια βόλτα στην Αγία Σοφίας, ξεκάθαρα, γύρω-γύρω, στο Mediterranean Cosmos, ξεκάθαρα, πάτε και από εκεί μια βόλτα. Και αν έχετε σφίξει λίγο οικονομικά, υπάρχει και το Stock Βασιλίσσης Όλγας. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο. Εκεί με συνδίκα κάπου είναι. Κοντά σου είναι, πού είναι? Με μπότσαρ είναι. Τι κουνάζω κεφάλι, δηλαδή όφω κάνουμε. Προσπαθώ να μην δώσω εσύ λαθασμένη οδηγία, περίμενε. Ναι, σε ποιο ύψος είναι. Εκεί στην μπότσαρ είναι. Μπότσαρ, εγώ θυμάμαι. Μπότσαρ, ναι, μπότσαρ είμαι Όλγας. Ακριβώς στη γωνία. Αργή, αλλά τα καταφέρνει. Ένα ερώτημα. Γιατί σημασία έχει να τα καταφέρνει. Σημασία έχει, Σταύρο, να μην παραπλευρώσει τον κόσμο. Ακριβώς. Data Labs και του διαβίου μάθησης. Γρήγορα ένα τηλέφωνο στο 2310-222962. Και βέβαια, γίνε επαγγελματίας μπαρίστα. Μπορεί να μην βλέπεσαι, αλλά άμα φτιάχνεις κοκτέιλ, κάτι θα φορτώσεις στο τέλος. Μια δουλειά πάρα πολύ σημαντική για την κοινωνία μας. Μια πόλη εστίασης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ταυτότητα πλέον και κινείται πάνω στους ρυθμούς εστίασης. Ένα απλό παράδειγμα, πριν συνεχίσεις. Κερνάς ένα ποτό, όχι εσύ. Όχι, ρε παιδί μου. Ναι. Το λέει άλλη στις φίλες της, με κέρασε ένα ποτό ο Βλάκας. Ο Βλάκας. Εντάξει. Όμως με κέρασε ο μπάρμαν. Άλλο, αλλά. Με κέρασε ο μπαρίστα. Με κέρασε ο μπαρίστα, ένα ποτό. Ήταν ένα μαναράκι ο μπαρίστα. Από τη ζωή βγαλμένα. Α, καλημέρα από τη ζωή. Νόμιζα μας είναι κάποια ζωή. Καλημέρα, καλημέρα ζωή. Δεν νομίζω να έχει ακουστεί η φράση με κέρασε ο Βλάκας ο μπάρμαν. Όχι, ποτέ. Με κέρασε ο μπάρμαν. Θρίαμβος. Ναι, ναι, θρίαμβος. Άρα, πανηγυρίζουμε. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Data Labs. Ναι. Επίσης, αν θέλετε να γίνετε expert στην πληροφορική, εκεί δεν υπάρχει κάποια επιτυχία σε γυναίκες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μια βόλτα να πας, θα καταλάβεις. Ωραία. Δεν υπάρχει επιτυχία εκεί, αλλά υπάρχει επιτυχία στο επάγγελμα, στην επαγγελματική αποκατάσταση. Και τα Data Labs είναι τα καλύτερα για να σου δώσουν τη λύση. datalabs.edu.gr. Ολοκληρώνουμε τους χορηγούς της πρώτης ώρας και πάμε στα θέματά μας. Έχουμε ετοιμάσει δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Τσέλσι.
με ανθρώπους που γνωρίζουν την Τζέλσι. Ένας εξ αυτών γνωρίζει και τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλά. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα αντιμετωπίζει την Τζέλσι σε ένα παιχνίδι που είναι sold out, το τρίτο σερί sold out, κανονικό sold out. Όχι βάζω τους συναδέλφους στην ΕΡΤ να πούνε sold out, ενώ η μία θύρα είναι ψιλοάδια. Να τα λέμε αυτά σε αυτόν που πέρασε έξω από το στούντιο. Από εκεί και πέρα, τρίτο είναι σερί. Ναι. Σερί, τρίτο, αλλά συνολικά το τέταρτο είναι φέτος. 4-5 έχουμε. Και όπως έχει πει και έχει γράψει μια πραγματικά έτσι μορφή στο Facebook, παιχνίδι 20 του μήνα με Τσέλσι, 23 με ΑΕΚ, 26 με Άρης, με Άρη, και κάπως έτσι ο Καντινιέρης σπούδασε την κόρη του. Τα φιλιά μας τον Κρίς, μου το έγραψε αυτό το πράγμα γιατί το είδα και εγώ. Αλήθεια είναι και αυτό. Και κάπως έτσι ο Καντινιέρης σπούδασε την κόρη του. Αλήθεια είναι. Αυτό ξέρεις μπορεί να το κάνουμε και σλόγγαν. Έχουμε και ένα κρατημένο του Προέδρου. Του Κατσαρί. Και έχουμε και ένα τάφο. Αυτό το έχουμε. Το έχουμε περασμένο. Ψάξε και αν βρούμε κανένα τάφο. Και αν βρούμε κανένα τάφο. Και αν βρούμε κανένα τάφο. Είναι η περιβόητη δήλωση του Κατσαρί. Η καλύτερη δήλωση της ιστορίας του Κατσαρί. 30 χρόνια στον ΠΑΟΚ, 35-40. Δεν έχω ακούσει τον Κατσαρί να πετάει καλύτερη ατάκα. Δηλαδή εκεί που τον ακούς συνήθως και θες να πεθάνεις από ανία. Ωραία, ήταν η καλύτερη. Το έχουμε! Βάλε να ακούσει ο κόσμος λίγο την αγανάκτηση του Ανάση Κατσαρί. Άρα μέρα λοιπόν, αν βρίσκουμε έναν τάφο, μην αρχίζουν και δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε κτλ. Άρα λοιπόν, αν βρίσκουμε έναν τάφο, μην αρχίζουν και δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε κτλ. Καλά, Γιώργη, θα βρούμε κανένα τάφο. Μην αρχίζετε και μας ζαλίζετε. Γελία υποκείμενα. Ωραία. Εγώ σου είπα θα γίνει ομάδα κρούσης από 20 παοξάκια. Θα βρίσκουν τον τάφο. Θα το σηκώνουν μέσα σε 5 δεύτερα. Θα ξαναθάβουν τον τάφο. Απίστευτο. Παίζουν μπάλα. Μπάλα με λεκρανία. Θα λέγεται. Πώς είναι ο τάφος στα αγγλικά. Τουμπ. Στα αγγλικά, όχι στα σημαντικά. Πώς είναι ο τάφος, grave. Regrave θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα regrave. Μετά το rebuild. Ναι. Σταυροκόλτα και το regrave. Αλλού θα γίνεται το regrave. Μην ξαναβρίσκουμε τον τάφο μπροστά μας, εκεί που κάνουμε το γήπεδο. Όχι, ρε. Αλλού. Είναι φάση σαν τον έκδοτο. Κεφάλι του οδό, οδό, οδό. Τάκ! Κεφάλι του χαντάκι. Θα βρεθεί ο τάφος του Βουκεφάλα. Ακούς πότε θα γίνει. Θα βρεθεί ο τάφος του Βουκεφάλα. Θα πάνε τα παοξάκια το βράδυ, θα τον εξαφανίσουν. Και θα πούνε αρχαιολόγοι, βρήκα τίποτα χθες. Θα το πάνε κάτω Χαριλάου. Και ανώνυμη καταγγελία. Βρέθηκε ο τάφος του. Ο τάφος του Βουκεφάλα τόσο βαρά το θάψε το Βουκεφάλα. Δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εννοείται πως το θάψανε. Εννοώ δηλαδή ότι το θάψανε με τιμές, κανονικά τάφο. Με τιμές δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Αλλά τιμήθηκε, εντάξει. Τιμήθηκε. Ωραία, μιλάμε τώρα για συζήτηση υψηλού επίπεδου. Δηλαδή... Και πάω, ξέρεις τι παίζει. Είμαστε σε, πετάμε στο σύνδεσμο. Θα πούμε, εσύ, 10 λεπτά θα πούμε. Θες λίγο να σχολιάσουμε αυτή τη μάστιγα. 2 λεπτάκια θέλω βασικά. Ναι. Γιατί το είδα και από σοβαρούς ανθρώπους. Δεν θέλω να τους εκθέσω στον αέρα. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες στο Facebook. Αυτό το προθεσμία αύριο το έχεις δει. Ότι δεν ήξερα και εγώ απαγορεύω. Τι απαγορεύει. Ότι ένα είναι αυτό που λες με το φίλο. Έχει έρθει αγανακτισμένο. Δεν ξέρω ότι πάω τον αλγόριθμο. Σε κάτι. Bill Gates. Αντρία Ανδρία. Πάω τον αλγόριθμο. Και το άλλο είναι το καινούριο. Προθεσμία αύριο. Εντάξει, από αύριο το Facebook δημοσιεύει τα πάντα. Αλλά εγώ απαγορεύω στο Facebook λόγω τη συνθήκη τη Ρώμη. Είδα το Μάρκ εδώ στην Κορία και μου λέει: εσύ δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο μου, την πέφτουν όλοι. Λέει. Το είδα από σοβαρό στέλεχος του ΠΑΟΚ, όχι αυτό με την προθεσμία, για του φίλου, ότι τον αλγόριθμο. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Θα σα πω στο διάλειμμα ποιο ήταν. Δύο λόγια μόνο. Παιδιά, όταν υπογράφετε, όταν κάνει λογαριασμό στο Facebook. Σου βγάζει κανόνες, 18.000 λέξεις να διαβάσεις. Τις οποίες δεν έχει διαβάσει κανείς, ούτε αυτός που τις έγραψε. Ναι. Πατάς, συμφωνώ. Λοιπόν, το παραμύθι τελειώνει εκεί. Ή βγαίνεις από το Facebook, ναι. Ή μένεις και αποδέχεις αυτό το πράγμα. Το ότι απαγορεύω στο Facebook και τον αλγόριθμο κτλ. Απλώς ξαναλέω εγώ στην εχοργία μου, γιατί βλέπω και σοβαρούς ανθρώπους να πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Αγανάκτησε από στέριο. Είσαι καταγγελτικός, φίλε, λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα για να είμαστε στην ώρα μας για την πρώτη από τις δύο συνεντεύξεις. Εδώ είμαστε. Κάπου είναι ο Σταύρος Κόλκας. Θα έρθει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή. Έχω δίπλα μου τον Νίκο Μοσκοβίτη. Τι γίνεται, ρε φίλε. Καλά, ζει. Τα έχουμε ξαναπεί στο στούντιο ποτέ. Πήρε το μάτι στο Σταύρο κάπου.
Είναι στο κτίριο. Φίλε, τώρα είναι, τώρα είναι η ώρα δική σου. Τώρα πρέπει να λάμψεις, κατάλαβες. Τώρα, τι γίνεται. Μια χαρά. Στο στούντιο όχι. Ποτέ. Πρώτη φορά, φίλε. Ναι, ρε φίλε. Φοβερή στιγμή. Εντυπωσιακό. Έτσι. Νιώθω συγκινημένο στο ποτασία Λίμπερ 104,4. Δεν βλέπεις το. Τα μάτια μου είναι υγρά ήδη. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Όχι για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δίναμε μέχρι χθες. 5 εισιτήρια λοιπόν για το ΠΑΟΚ Άρης την Τετάρτη. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Τρέχει και σήμερα ο διαγωνισμός για δύο καταπληκτικές μπάλες Molten του Europa League. Μπαίνετε στο λογαριασμό του Facebook του ΠΑΟΚ 24. Like, share, ονοματεπώνυμο, εκκλήρωση στις 2 το μεσημέρι. Να ακούς Νίκο Molten και ποδόσφαιρο, εντάξει. Φοβερό. Να πω την αλήθεια, όταν άκουσα κι εγώ ότι δίνουμε αυτές τις μπάλες, μου είχε τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν είχα ιδέα ότι η Molten έχει μπει και στο ποδόσφαιρο. Ούτε εγώ το ήξερα. Ναι. Μέχρι να έχουμε το διαγωνισμό μπροστά μας. Η μπάλα παραμένει Adidas, έτσι. Υποθέτω. Δεν έχει αλλάξει. Έχει γίνει μπλε. Βέβαια. Ναι. Αλλά παραμένει η ίδια. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εντάξει, οι εταιρείες καλούν να. Εδώ η Jordan Brand, ρε φίλε, δίνει την Paris Saint-Germain πλέον. Τι να λέμε. Αυτό πάλι. Τι ψάχνει τώρα. Παίζει ο Καβάνη και έχει εδώ πέρα τον Jordan. Δηλαδή γίνονται αυτά. Λοιπόν, μαζί μας το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή και Σάββατο, τελευταίες δύο παραστάσεις της Πεγκιζίνα. 26 Σεπτεμβρίου, ένα μεγάλο πάρτι με τον κορυφαίο CJ Jeff. Θα προθερμάνουν το κοινό George Τσιλιπάκος και Ταπής. Ενώ στο Open Baro 8, κορυφαίοι παρτίδες θα προσφέρουν απεριόριστο ποτό. Όλα αυτά στις 26 Σεπτεμβρίου, πάρτι για κλείσεις θέσεις στο 2-3-10-49-12-34. Μαζί μας και η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, πλήθος επιλογών, ασφάλεια στις επιλογές σας και φυσικά η εγγύηση της Στίχημαν για την αποπληρωμή των κερδών σας. Έχω κολλήσει, Νίκο, με το 7 απόδοση του Verblum να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια. Ξεκόλασε σιγά σιγά. Ξεκόλασε. Λες να πάμε στον Μπέλκα στο 3-15, πιο ασφαλή, πιο safe επιλογή. Νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον από το 7 του Verblum. Δεν σε ψινούν. Πολύ καλή απόδοση του Verblum, δεν λέω. Ωραία. Εννοώ η απόδοση η στοιχηματική. Εντάξει. Γιατί από την άλλη. Άστο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ο στοίχημα. Δεν ξέρει που τον έβαλε 7, ρε φίλε. Ξέρουμε εμεί καλύτερα. Άντε να δούμε. Μαζί μα και ένα δωμό. Χορηγό στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Μαραθώνιο. 13 του Οκτώβρη, 5% έκπτωση σε όλου του συμμετέχοντες. Μαζί μας φυσικά και ο επίσημος χορηγός της ΠΑΟΚ Ναξούς και στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Μετεράνια Κόσμος και κατάστημα Stock στην Βασιλίση Σόλγας. Μαζί μας και τα Data Labs και το διαβίου μάθησης, σεμινάρια Μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια και στην πληροφορική. Εθνική Αμήνη 14, τηλέφωνο 2310-22-2962 και στο διαδίκτυο datalabs.edu.gr. Λοιπόν, ήρθε η ώρα νομίζω. Έχουμε στην γραμμή τον πρώτο καλεσμένο μας, τον δημοσιογράφο Όλιβερ Χάρμπορτ, ο οποίος το αντικείμενο του είναι η Τσέλσι. Είναι η Τσέλσι. Και είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι με την αποστολή της ομάδας από χθες εδώ, οπότε... Ίσως μας διαφωτίσει... Ίσως μας διαφωτίσει, αυτό περιμένουμε να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πολλές μυστήριο. Πολλές πληροφορίες, ναι, πολλές αντικρουόμενες ενδείξεις, πληροφορίες για την ενδεκάδα, δεν βγαίνει άκρη. Για να δούμε μήπως ο Όλιβερ μας διαφωτίσει. Όλιβερ, hello from Liberal Radio Station. Hi, how are you? Very well. How about you? Yeah, very well, thank you. Enjoying my time in Greece. Ah, okay. Yeah, are you enjoying your time in Thessaloniki? Are you enjoying the sunny weather? Oh, absolutely. Anytime that an Englishman gets to come and enjoy some sunshine is always a bonus. So the fact that I've come when it's so hot is great. It's great timing. Okay, τώρα ρωτήσαμε βέβαια αν απολαμβάνει τη μέρα του και τη μέρα με τον ήλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι κάθε φορά που κάποιος Άγγλος έρχεται στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα του αρέσει έτσι αυτός ο καιρός και η ζέστη που έχει. Βέβαια δεν έχει πολύ ζέστη, αλλά για αυτός φίλε είναι ζέστη. 100%. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πρώτη ερώτηση για την κατάσταση της Chelsea, να το πάμε κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Oliver, what about the condition of the team? We have all the information about rotation, about some changes that Mr. Sarri is going to make. What's your opinion? Yeah, well, I actually think that he's not going to make as many changes as we originally thought. You know, in his press conference yesterday, he suggested that he might make just 4 and 5 mm-hmm. from the game that they played on Saturday. We know that Eden Hazard won't be here.
We know that David Luiz isn't here, and we know that Mateo Kovacic isn't here. So those are three changes that he's definitely going to be making. I think, you know, Maurizio Sarri sees this as a very, very important game in the competition. Mm-hmm. If they can get 3 points today, they then have Vidi and Borisov at home as their next two games. So it's a good opportunity if they do get 3 points today to really secure, you know, go a long way in qualification in the competition and then maybe rotate more players there. Mm-hmm. I think he sees this as a very important game, a very difficult game against good opponents and in an atmosphere that's going to be electric throughout the evening as well. Mm-hmm. So I don't think he's going to make as many changes as we originally thought. Maybe four or five, mm-hmm. But playing quite a strong side. Mm-hmm. Okay, just a minute to translate. Μας δίνει μια ενδιαφέρουσα έτσι, προσέγγιση και μας λέει ότι δεν νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Πιθανολογώ θα κάνει 4-5 διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παιχνίδι με την Cardiff. Το είπε και ο Σάρι, ναι. Ξέρουμε σίγουρα ότι δεν είναι εδώ ο Αζάρ, δεν είναι εδώ ο Νταβίδ Λουίς, δεν είναι ο Κόβασιτς. Αλλά ο Σάρι το βλέπει ως ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι όσον αφορά την εξασφάλιση της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Τα επόμενα παιχνίδια της Chelsea είναι με τη Vidi και με την Μπάτε Μπόρισοφ εντός έδρας, οπότε και ο Σάρι και εσείς θεωρούν το σημερινό παιχνίδι πολύ σημαντικό για να πάρουν τους 3 βαθμούς και συνειδητοποιούν τα επόμενα 2 εντός έδρας να μπορέσουν να έχουν 9 βαθμούς στο πρώτο γύρο και ουσιαστικά να κάνουν μεγαλύτερο rotation στα επόμενα παιχνίδια. Τόνισε φυσικά ότι περιμένει και αυτός και η Chelsea μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα, όπως την είπε στην Τούμπα, και περιμένει περίπου έτσι 4-5 αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν μπορεί λίγο να μας, αν έχει μια εξήγηση για το τι σημαίνει ότι η Chelsea δεν προπονήθηκε στην Τούμπα. Mm-hmm. Αν σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Mm-hmm. Oliver, do you know which is the reason that Chelsea didn't training in Tumba? Well, I think that it's with Maurizio Sarri, it's a new coach, so it's getting used to the way that they sort of are going to approach this season. I think because he wanted to have a bit of a training session here, I think the fact that the training ground was so close to the airport, so they literally got off the plane, went straight to the airport, and then straight to the hotel afterwards where they had the press conference and the players were able to rest. I think that was the main reason, rather than going into the town, maybe fighting a bit of traffic and then setting up and training there. Mm-hmm. It is unusual. They usually do, you know, will have some sort of at least a walk around the stadium to get to a feel of the stadium and what it's going to be like. But I think just logically for them, logistically as well, I think it was just easier for them to have a small training session mm-hmm. near the airport, near the hotel, so everything was done a bit quicker. Mm-hmm. Okay. Μας λέει ότι ο Σάρνας καινούς προπονητής στην ομάδα, τώρα έτσι ουσιαστικά είναι στις πρώτες μέρες, στον πρώτο καιρό που προσαρμόζεται, είπε ότι ήθελε να κάνει έτσι μια μικρή προπόνηση κοντά στο αεροδρόμιο και το ξενοδοχείο στο οποίο κατέλησε η αποστολή. Όντως, όπως είπε, είναι κάτι ασυνήθιστο. Έστω και μια βόλτα στο γήπεδο συνήθως ναι. γίνεται από τους παίκτες και την ομάδα. Αλλά ήταν ευκολότερο για αυτούς γιατί ήταν κοντά στο αεροδρόμιο και κοντά στο ξενοδοχείο. Παιχνίδι χωρίς τον Αζάρ, εντάξει, ήταν πρώτο θέμα χθες σχεδόν παντού. Δηλαδή, όπου και να κοιτούσεις στο Twitter, στα site κτλ. Mm-hmm. Το θέμα για την Chelsea ήταν ότι ο Αζάρ έμεινε στο Λονδίνο. Πώς βλέπει αυτή την απουσία και αν μπορεί να μας διαφωτίσει βασικά για μια πιθανή ενδεκάδα της Chelsea σήμερα. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέω, οι πληροφορίες είναι πάρα mm-hmm. πολλές και σχεδόν καμία δεν συμφωνεί με την άλλη. Okay. Oliver, it's the first game of Chelsea without Azar. I think it's the biggest star of the team. What's your opinion about his absence and if it's possible to give us a possible lineup, because it's a big question. Yeah, absolutely. I think you know, Eden Hazard is such an important player for Chelsea, but you know, he had a lot of games in the World Cup. Mm-hmm. Obviously, they got to the semi-final and he played in the third place game as well. He didn't have a pre-season with Chelsea because of the World Cup. Mm-hmm. So he's had a very busy start to the Premier League season with sort of 5 games already and scoring 5 goals as well. And so I think
for them, they just thought this was a good time for him to rest. They have Willian, Pedro, Victor Moses and Callum Hudson-Odoi that can play in those positions. So I think for them, it was a good chance just to give him a rest. Mm-hmm. The predicted team is going to be very difficult. Mm-hmm. The team that I've gone with is Caballero in goal. I think Zappa Costa on the right as right back. And then Christensen and Rudiger at the back. Mm-hmm. And Marcus Alonso as left back. I then have Jorginho, Kante and Barkley in the middle. Mm-hmm. And then maybe Willian, Pedro and Alvaro Morata, which would make five changes, I believe, from the team that beat Cardiff City on Saturday. So that would sort of be quite similar to maybe what Sarri's thinking. But it, again, it's very difficult to predict. I think we'll get more of a feel when the team news comes out. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, αρχικά για τον Αζάρ μας είπε ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για την, για τη Chelsea. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος έκανε πάρα πολλά παιχνίδια στο Μουντιάλ φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά. Ουσιαστικά δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Ξεκίνησε πολύ γεμάτα τη σεζόν κάνοντας 5 παιχνίδια στην Premier League. Και ουσιαστικά ήταν τώρα μια καλή στιγμή για να πάρει κάποιες ανάσες. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Βίλιαμ, υπάρχει ο Πέδρο, υπάρχει ο Μόζης όπως μας είπε. Τώρα, πηγαίνοντας στην ενδεκάδα, τόνισε δύο φορές ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάποια πρόβλεψη. Αν δεν μπορεί και αυτός. Έδωσε μια πιθανή δεκάδα που έχει τον Καμπακέρο κάτω από τα δοκάρια, τον Ζαπακώστα στα δεξιά, τον Κρίστενσεν με τον Ρούντιγκερ στο κέντρο της άμυνας, τον Αλόνσο αριστερά, τον Ζορζίνιο. Εκεί έχασα λίγο, φίλε μου Στέργιο, αν μπορείς να με βοηθήσεις. Εκεί έχασα λίγο τα ονόματα. Το Γούλιαν είπε σίγουρα, τον Μωράτα μπροστά. Τον Γούλιαν, τον Μωράτα, είπε τον. Το Καντέ ανέφερε. Τον Καντέ μαζί με τον Ζορζίνιο, τον τρίτο έχασα εκείνη που ναι. Από εκεί και μετά το έχασα. Αλλά τόνισε ξανά ότι μιλάμε για 5 αλλαγές σε σχέση με έτσι την ενδεκάδα που είχε με την Cardiff. Και πάλι τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάποια πρόβλεψη όσον αφορά την ενδεκάδα της Chelsea. Όντας ένας άνθρωπος που σαφώς γνωρίζει την Chelsea καλύτερα από εμάς, εντάξει, τον ανησυχούν αυτές οι αλλαγές. Συν το γεγονός ότι ένα ματς δεν έχει παίξει φέτος ο Hazard, στον τελικό του Community Shield με την City. Μία ήττα της Chelsea στο συγκεκριμένο μάτς. Στα υπόλοιπα 5 πρωταθλήματος έχει 3 γκολ και 2 assist και 5 νίκες. Mm-hmm. Άρα αυτές οι αλλαγές σε συνδυασμό με την απουσία του Hazard τον βάζουν σε δεύτερη σκέψη. Mm-hmm. Oliver, the only match that Chelsea didn't had Hazard is it's with Manchester City in Community Shield. It's the only defeat of the team this year. This change is that Mr. Sarri is going to make concern you. In the condition about the condition of the team in the match in Tuba. I don't think it doesn't concern us too much. I think Eden Hazard is obviously a very very big miss. You know he's such an influential player, but Chelsea have a big enough squad to be able to deal with it. And you know I think in the Premier League as well, I think that it's obviously the Premier League is generally Maurizio Sarri's sort of number one concern, if you like, and they do have a very important game at London rivals West Ham on Sunday. Mm-hmm. So I think for Sarri, he's seen this as a chance to rest Hazard for that game, and then they have another big game the week after against Liverpool. So, you know, I think for him, he realises he does have decent players at his disposal. Pedro's had a very, very good start to the season. He's scored 3 goals already. Willian has scored a couple of goals as well. So he's got some players there that are very experienced, very good players. So it doesn't concern me too much. I think it's quite a sensible move from Maurizio Sarri. Maybe a real shame, you know, for the supporters out here who, you know, would love to see Eden Hazard play as well because he is a very, very special player. Mm-hmm. But I think really it's a sensible move and they should have enough quality in Willian, Pedro and Moses and Hudson-Odoi to be able to get something out for game tonight. Okay. Λοιπόν, μας λέει ότι δεν ανησυχεί πολύ στη λογική ότι ναι μεν ο Hazard είναι μια μεγάλη απόλυτα ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι της Chelsea, αλλά η Chelsea διαθέτει ένα γεμάτο ρόστερ. Η νούμερο ένα ανησυχία, όπως το είπε για τον Σάρι, είναι η Premier League. Ακολουθεί το ντέρμπι του Λονδίνου στην έδρα της West Ham και μετά από αυτό παίζει με τη Liverpool. Δύο φορές κιόλας. Η Chelsea. Υπάρχει ο Πέδρο που έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή, έχει σκοράρει 3 γκολ. Υπάρχει ο Γουίλιαν που και αυτός έχει 2 γκολ, είναι έμπειρος παίκτης. Υπάρχει ο Μόουζης όπως μας είπε. Και ο ίδιος το θεωρεί λογική κίνηση
και περιμένει να υπάρχει ανάλογη ποιότητα από τους παίκτες που επιλεγούν σήμερα, από τη στιγμή που δεν παίζει ο Αζάρ και οι άλλοι που δεν παίζουν. Έχει ο Όλιβερ εικόνα από τον ΠΑΟΚ το φετινό, δηλαδή αν παρακολούθησε κάποιο τα μάτς με τη Βασιλεία, τη Σπαρτάκη, την Μπενφίκα, ή τέλος πάντων αν είχε άλλη εμπειρία από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, στο παρελθόν. Όλιβερ, have you seen ΠΑΟΚ this year or do you have any experience from ΠΑΟΚ? I haven't seen PAOK a lot, to be honest. I've heard a lot about their side from been catching up with a few of the journalists out here as well and getting to know them. I know that obviously the game tonight, I think what I'm looking forward to most tonight is actually being inside that stadium. I've heard a lot about the atmosphere within the stadium and the fact that, you know, it's going to be, as we would call it in England, raucous is a phrase we might use, which means a great atmosphere inside the stadium, a lot of noise, putting a lot of pressure on the opposition team. Mm-hmm. That's what I'm most looking forward to, actually, and seeing that, and then understanding how to play. You know, I don't know a great amount about PAOK, I know obviously a few of the players as well, but so I understand that the striker is just coming back from injury, isn't he? So he might not be playing tomorrow. So, you know, that's going to be a bit of a loss. But yeah, I'm looking forward to seeing how PAOK set up, how they play, and being inside I've heard a fantastic stadium. Mm-hmm. Okay. Μας λέει ότι δεν τον έχει δει. Πολύ έχει μάθει όμως αρκετά από χθες που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και μένει και αυτός στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα του γηπέδου, μια ατμόσφαιρα που δημιουργεί μεγάλη πίεση στους αντιπάλους. Αυτό περιμένει πιο πολύ. Περιμένει να ζήσει, όπως μας είπε, την ατμόσφαιρα της Τούμπας, ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το κλίμα και περιμένει γενικότερα να δει έναν ΠΑΟΚ αρκετά δυνατό στην έδρα του μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Για να τον αφήσουμε να απολαύσει και τον ήλιο στις ώρες που μεζολαβούν μέχρι τη σέντρα του αγώνα, τι λένε οι πληροφορίες του για τον κόσμο τη Chelsea, γιατί κάπου διάβασα ότι 500 με 600 περίπου θα είναι οι οπαδοί των Λονδρέζων που θα είναι στο γήπεδο και αν έχει μια εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Για αν υπάρχει φαβορή. Oliver, what do you know about the fans of Chelsea that is going to be here in Tumba and are in Thessaloniki from yesterday? And if you have any prediction for the match? Well, I was told that around 1,200 tickets have been allocated, but what we're hearing is that about 500 Chelsea fans have travelled to Thessaloniki. Direct flights are not massively great availability from London, so it has made it slightly more difficult. But you know, they're going to be expecting a good atmosphere as well themselves, and they're trying to be making as much noise as possible. They've had some great European nights, obviously, on the travel, having won the Champions League, having won the Europa League as well. So they'll be expecting good things. I think tonight's going to be a very, very tight game. I think that, I do believe that Chelsea have just about enough quality to be able to get the win tonight. I think that, you know, if he does play a strong side, then they should have just about enough. But I think it'll be very, very close. And I think my prediction is 2-1 Chelsea, I believe. Okay. Oliver, thank you very much for your information and your prediction at the end. Thank you very much. Thanks for having me. Okay. Bye-bye. Λοιπόν, 1-2 το δίνει, φίλε. Εντάξει. Για δεύτερο χειμώνα πόσο δίνει 1-2. Θα ξέρω αν κοιτάω πάνω. Λοιπόν, στο τέλος μας είπε... Σου θυμίζω ότι ο Φρίγκερ έλεγε το Βασιλεία ΠΑΟΚ 3-1. Στην Ελβετία. Εντάξει, οπότε... Δεν είναι δηλαδή ο Φρανκ Ντεμπούρ που είπε χθες 3-0 ο Άγιαξ. Το ήξερε, ρε φίλε. Το βλέπεις, το έπαιξες. Λοιπόν, για να μεταφράσουμε την τελευταία ερώτηση, είπε ότι η Chelsea είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για 1.200 εισιτήρια και αυτός μίλησε για 500 που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Περιμένω να κάνουν, είπε, και αυτό το δικό του θόρυβο, όπως έχουν κάνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές βραδιές, το Champions League και στο Europa League. Μας είπε ότι περιμένει ένα σκληρό παιχνίδι. Ναι, έτσι. Εγώ νομίζω ότι εννοούσε περισσότερο κλειστό, απλά λίγο το αγγλικό με το ελληνικό. Καλά, η μετάφραση λίγο μπερδεύεται, okay, αλλά νομίζω ότι αυτό εννοούσε, σκληρό. Περιμένει ότι αν η Chelsea βγάλει την ποιότητά της, θα καταφέρει να πάρει και την νίκη και μάλιστα έδωσε και ένα σκορ 1-2. Εντάξει. Το κρατάμε. Το κρατάμε. Μπορεί να είναι 2-1.
Πάντως, μιλώντας για τον κόσμο, τη Τσέλσι και τα εισιτήρια. Το παίρνεις ένα δύο τώρα, πάρε την πλάκα. Μεταξύ μας, όχι, όχι, όχι. Δεν το παίρνεις. Όχι. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Μ' αρέσει ούτε εγώ. Για κάποιο λόγο, γέρνω προς τα αριστερά. Δηλαδή, ο Άσος είναι στο 5-50, το Χ στο 4-0-5. 2-1 δηλαδή. 2-1, ναι. Θα βάλεις 2 στη Τσέλσι. 2-1 με κόλλο, όχι ο Βέρμπλουμ. Δηλαδή, μάλλον το ξανασκέφτηκα. Είδες, ρε φίλε. Μάλλον θα ποντάρω στον Μπέλκα. Το δίνω εγώ 10 το Βέρμπλουμ. Δώσε σε μένα. Όχι, όχι. Λοιπόν, υπάρχει ξανά οδηγίες από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Εντάξει, τα γνωστά παιδιά. Απαγορεύονται τα πανό με ρατσιστικό περιεχόμενο, κροτίδες, βεγγαλικά, φωτοβολίδες, λέιζερ κτλ. Νομίζω η μεγαλύτερη έτσι, χρηστική πληροφορία είναι ότι, τα λέγαμε και χθες, με οδηγία της UEFA απαγορεύονται τα παιδιά κάτω των 12 ετών χωρίς εισιτήριο. Εντάξει, άρα καλό θα είναι, όσο δύσκολο και να είναι για έναν γονιό να πει στο παιδί του 8, 9, 10 ετών, δεν θα έρθει να δει την Τούμπα με την Τζέλσι. Ναι. Καλό θα είναι. Έτσι και αν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει εισιτήριο και για το παιδί του. Ή αυτό, ή αν έχει κάποιον άλλο τρόπο, εντάξει, οκ, αλλά γενικότερα αυτή είναι η οδηγία της UEFA. Θα προσπαθήσει να την τηρήσει, πάει πάω και νομίζω θα την τηρήσει. Οπότε, καλό θα είναι τα παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν έχουν εισιτήριο, για να μην μας παρεξηγήσουν ούτε μισό, να μείνουν στο σπίτι. Εντάξει, το ότι ούτε ο Όλιβερ μπόρεσε να μας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για την ενδεκάδα, αφενός δείχνει τις επιλογές του Σάρι. Ναι. Εντάξει, και αφετέρου δείχνει ότι και ο Σάρι έχει τα χαρτιά του κλειστά. Ναι, και εκτός από αυτό, εντάξει, okay, θα κάνει rotation προφανώς. Δηλαδή, γιατί αυτός έχει πολλούς παίκτες. Ο Αζάρ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει παίκτες που δεν κάνουν προετοιμασία το καλοκαίρι, που μπήκαν κατευθείαν στην Premier League. Και τώρα ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι είναι μια ευκαιρία για να τους δώσει κάποιες ανάσες. Αλλά δεν βλέπεις ότι δεν θα πάει να βάλει, ξέρω εγώ, 11 καινούριους παίκτες, κάποιους που έρχονται, ξέρω εγώ, από τη μικρότερη ομάδα και όλα αυτά. Θα κάνει μια, φαίνεται τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες του συναδέλφου, ότι θα κάνει ένα rotation λελογισμένο, τέλος πάντων. Ωραία. Και όταν θα βγάλει τον Αζάρ και θα βάλει τον Γουίλιαν, ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Δεν χάνει και πάρα πολλά. Μας είπε πάντως ο Όλιβερ, μας έδωσε τον Καντέ ενδεκαδάτο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μας έδωσε τον Κέιχιλ, που τις προηγούμενες μέρες έλεγαν τα βρετανικά μέσα ότι θα είναι το πρώτο match του περσινού αρχηγού, ξέρεις, να πάρει. Γιατί υπάρχει θέμα με τον Κέχιλ. Ναι. Δεν έχει παίξει λεπτό μέχρι τώρα. Άρα, όταν είσαι ένα παίκτη σαν τον Κέχιλ και έχει παίξει πέρσι 45 παιχνίδια, αρχίζει και κάνει δεύτερη σκέψη. Αν το Κρίστιανσεν κάτι γίνεται, αν φτάσει μέχρι εκεί, νομίζω ότι εκεί μπορεί. Εκεί νομίζω εκεί, κάτι ναι, μπορεί ναι. να γίνει. Δηλαδή στι αλλαγέ να φτάσει μέχρι εκεί. Εκεί όμω είναι φτάσεις, το θέμα. Ρε, θα φτάσει. Okay. Έχω Ζαμπά, έχω Ελ Καντουρί, έχω Πέλκα, έχω. Τι να σου πω, έχω Άρδα. Ξεκαθαρά. Αν φτάσει σε εκείνο το σημείο, κάτι γίνεται. Μέχρι να φτάσει εκείνο το θέμα. Μπορεί να μην έχω τον Μάτος σε συστημένες φάσεις, έχω τον Βαρέλα. Ναι. Να δούμε και τον Βέρμπλουμ αν όντως πάρει φανέλα βασικού. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που έχει καλό πόδι στα στημένα. Γενικότερα έχει στην περιοχή, κάτι κάνει ο Σουηδός. Ναι. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αυτά μαζί και πάλι σε λίγα λεπτά με μια δεύτερη συνέντευξη ενός ανθρώπου που νομίζω έχει πάρα πολλά να μας πει. Νίκο. Εύστοχο μήνυμα του φίλου του 018. Καλημέρα, δεν έχουν αυτοί κανένα δημοσιογράφο από Βαλκάνια να καταλαβαίνουμε κι εμείς τα αγγλικά τους. Αδερφέ, να είσαι καλά, 018, ρε φίλε. Αδερφέ. Μια θεότητα. Αδερφέ. Συμπάσχω. Υιοθετώ. Κανονικά. Αδερφέ, είμαι μαζί σου. Ωραία, πάμε γρήγορα πριν συναντήσουμε, πριν κάνουμε τη συνέντευξη. Ελπίζουμε να μπορεί αυτή τη στιγμή. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης, ναι. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο 54526 και 2 μπάλες Molten Europa League στον λογαριασμό του ΠΑΟΚ Ζέζρα στο Facebook. Αναλυτικά και πολύ απλά τα βήματα για να διεκδικήσετε και σήμερα 2 μπάλες Molten. Η κλήρωση για τα εισιτήρια και για τις μπάλες στις 2 παρα 5. Η Molten η οποία μπαίνει στον χώρο του ποδοσφαίρου και έχει για 3 χρόνια συμφωνία με την UEFA για το Europa League. Ρέτζεσι Καζίνο, Πεγκιζίνα και αύριο και μεθαύριο τελευταίες εμφανίσεις, πήρε παράταση, πήγε πολύ καλά. Λογικά λοιπόν οι άνθρωποι μας στο Ρέτζεσι Καζίνο είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν για τη διασκέδασή μας. 2-3-14-91-2-3-4 και βέβαια CJ Jeff, το πάρτι στις 26 του Σεπτέμβρη με Τσιλιπάκο και DP's Νταπής. Γιατί το λέω DP στο DAPIS, δεν πραγματικά έχω μπερδευτεί. 2-3-10-4-91-2-3-4. Εσύ τα ξέρεις αυτά, Μοσχοβίτη. Βέβαια. DAPIS τι είναι, είναι. DAPIS. Έτσι λέγεται ο DJ. Δεν είναι DAPIS. Θεσσαλονικιός. Ε. Θεσσαλονικιός, από εδώ και τα δύο τα παιδιά. Ποιος είναι, τον ξέρω.
Μικρός ήταν, δεν νομίζω να το ξέρεις, φίλε. Ηλικιακά, δηλαδή τώρα είναι, ξέρω εγώ... Ο Δημήτρης που ήμασταν μαζί στην Εξέντρα, ο Μπαλού, πού είναι ο Μπαλού? Όχι ρε φίλε, δεν παίζει τέτοια μουσική. Ναι, πού είναι ο Μπαλού? Ετοιμάζεται για το opening του μαγαζιού του το χειμώνα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, για καιρό έχω να τον δω. Τώρα στα κόντα κάπου θα ξανανοίξει. Δούλευε τώρα Κατερίνες, Βουλγαρίες, τέτοια πράγματα. Ναι, έχει γίνει δυνατό. Βέβαια, βέβαια. Μπαλού, τι πάρα, φίλε. Τι πάρα μεγάλη. Τέλος πάντων. Έκανε ένα τόπιμα, βέβαια, όταν τον είδα πρόσφατα. Τι έκανε? Μου είπε για την ΑΕΚ που πέρα κάποια πράγματα. Πίστευα ότι δεν θα πει αυτά τα πράγματα που είπε, τα είπε, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Δικό μας παιδί. Το μεγαλώσαμε στα πόδια, μας εξελίχθηκε μακριά από τη δημοσιογραφία. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί στη δημοσιογραφία δεν είχε και τεράστια τύχη. Είναι η αλήθεια. Αν και εντάξει, ωραίος ήταν. Ωραίος ήταν. Μπαλού, παιχτάρα, μπαλού. Στίχημαν μαζί μας. Ποδοσφαιρική δράση έχει ξεκινήσει βέβαια. Έχουμε εκπαιδευτεί πλέον να ψοφήσει ο παρέχο. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη στίχημαν. Δεν το λέει δηλαδή στις αναφορές. Εγώ το λέω και θα το αναλύσω με τον Βασιλιά μετά τις 2. Αυτό που πάθαμε χθες είναι τιμωρία για τα προχθεσινά. Πουλήσαμε τρέλα ότι πιάσαμε τον κόλο μας, που τον πιάσαμε. Είναι η αλήθεια. Και χθες τιμωρηθήκαμε από το ζώο αυτό, το φλόρο, τον αρχηγό. Πιο φλόρος αρχηγός της ιστορίας των αρχηγών. Η στίχημαν είναι μαζί μας, μας έδωσε την ευκαιρία να πληρωθούμε για ακόμη μια φορά χθες. Μας πούλησε το ζώο. Επανέρχομαι εγώ, δεν μπορώ να το σκέφτομαι και παθαίνω αμόκ. Ωραία, στίχημαν GR, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Είχα μια φωνή να παίξω Verblum σήμερα με 7 απόδοση, anytime στη στίχημαν. Λίγο με προβλημάτισε ο Νίκος Μουσκοβίτης, μου λέει εγώ στο δίνω 10. Με έβαλε σε σκέψεις. Έχω 11. Άρα πάμε στο 3-15. Γιατί να παίξω σκόρερ, γιατί να παίξω σκόρερ, ωραία, όταν δεν ξέρω την 11 ακόμη. Κοίταξε, φαντάζομαι, ο Πέρκας είναι σίγουρος μέσα, 3-15. Πού το ξέρεις? Και ότι έχει διάρκεια τώρα, λέμε, ένα που έχει συμβεί. Το ξέρεις? Θα δεις σκόρερ, για να μάθει ο κόσμος να παίζει σωστά στοίχημα. Σκόρερ θα παίζεις αφού ανακοινωθεί η ενδεκάδα μία ώρα πριν το παιχνίδι. Έχεις το χρόνο να το σκεφτείς. Είναι ο Verblum μέσα. Βάζεις 20 ευρώ να σκοράρει anytime, ο Verblum. Ωραία, να το κάνω εγώ την ερώτηση. Είναι ο Verblum μέσα. Βάζεις 20 ευρώ? Δεν ξέρω. Μπορεί να πάω να βάζω 20 ευρώ να παίξω στο άλλο. Να παίξω Joker για 7 απόδοση για να πάρω 140 ευρώ. Σε πόσο έχει κολλήσει, φίλε, το Verblum? Α, στον τάξη, και εμένα μου έχουν κολλήσει διάφορα. Σου έχει έρθει ένα τέτοιο στο μυαλό? Α, οκ, άμα είναι. Βάλω το, δεν είναι. Και δεν μου έρχεται συχνά, είναι η αλήθεια. Έριχτο. Αλλά για κάποιο λόγο ναι. Μη σε πάρουμε και στο. Άμα δούλεψε ο εγκέφαλο, φίλε, όχι. Δεν μην χάσουμε την ευκαιρία. Εντάξει. Έγινε σταυρό. Πάρασαν το σαχαροπλαστείο. Από το 1971 σας φροντίζει, σας δίνει ποιοτικές θερμίδες, σας ηρεμεί την ψυχή με τις γεύσεις που έχει. Δύο καταστήματα, και Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στην Νεάπολη και Αγίου Παντελεήμονος 25 στην Πολύχνη. Πρώτα απ' όλα, μόνο και μόνο που άνοιξε σε αυτά δύο μέρη, θα πρέπει να τιμηθεί από κάποιο ΕΣΠΑ, κάτι τέλος πάντων. Ωραία. Εμείς οι Σταυροπολίτες αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία του να έχεις εκεί πέρα επιχείρηση. Εχθές ήμουν στην Πολύχνη, πήγα. Ναι. Κουλούρι, γιατί κάνω δίαιτα. Τι κάνεις? Δίαιτα. Δεν φαίνεται πουθενά στερεά. Έτσι λύζεσαι. Και Φτίκας, βέβαια, πλακάκια και είδη γηγενής με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. 5 με 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο πλακά καμπάνιου. 2, 3, 10, 905, 503. Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα. Πριν από 4 λεπτά μας είπε ο καλεσμένος μας, πάρτε με σε 5. Άρα σε ένα λεπτό λογικά θα μπορούμε να τον πάρουμε. Θα τον έχουμε μαζί μας. Πάω Chelsea λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε έναν άνθρωπο που έχει συσχετισμό και με τις δύο ομάδες. Έναν άνθρωπο που ξέρει το ποδόσφαιρο όσο λίγοι στον πλανήτη, ειδικά στο πόστο του, κατ' εμέ. Έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να μας κατατοπίσει όσο το δυνατόν καλύτερα, όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι, αλλά γενικότερα για την φιλοσοφία του αγώνα του σημερινού, αλλά και τη φιλοσοφία της δομής μιας ομάδας. Ελπίζουμε να έχει τελειώσει τα meeting του και να... Αν έχει είναι πολύ άσχολος. Είναι σαν αυτά τα meeting τα δικά μου που δεν θέλω όχι, να... Όχι, δεν είναι τα δικά σου, είναι μάλλον... Ο συγκεκριμένος μάλλον θα έχει, ρε παιδί μου, δουλειές. Δεν αφισβητώ ότι όταν λες έχω meeting δεν έχεις meeting, αλλά... Μία στις 10 μπορεί να μην έχεις. Βάλε 4 στις 10 για να είμαστε μέσα. Αυτό το δούλευες πολύ πέρσι, το έχω meeting. Φέτος το έχεις κόψει λίγο. Ναι, με ποιον να κάνω meeting? Αφού όταν κάνω meeting δεν βγαίνει αποτέλεσμα.
αλλά κάνω meeting με τον εαυτό μου. Άρα δεν καλύτερη έχω meeting. Ναι. Καλύτερη δουλειά. Ναι. Πάντως, το λέγαμε και πριν, ένα μάτς δεν έχει παίξει ο Αζάρ με την Chelsea. Ναι. Το League Cup. Στο Community Shield, ναι, το τελικό, έχασε από τη City. Εντάξει, από τη City, έχασε. Ναι, την... Έλα, πιάσε την, είδαμε και χθες, Σταύρο, τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Τα ζώα αυτά. Στο μεταξύ δεν έχει δώσει ένα πέναλτι στο Ζήσους στο 0-1. Δηλαδή πραγματικά, ρε Ρώση, δώσε το βραγωράκι με το πέναλτάκι που το έχουμε άσο και over. Να πάρουμε τα λεφτά μας. Έξαλλη στο Manchester 24, διάβαζα κάποια σχόλια. Ναι. Γουαρδιόλα, αυτό δεν κοφύγε. Στην Κρική, ο Ισπανός. Ναι. Πώς λένε, μερικοί δικοί μας ο Ρουμάνος. Ρουμάνος. Ο Ισπανός. Ναι. Λέγα ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ νομίζω. Είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Frank Arnesen που είναι μαζί μας εδώ. Νίκο, παίρνεις τη σκυταρή. Mr. Arnesen, hello from Thessaloniki, from Libero Radio Station. Hello, hello, how are you? Everything's okay, what about you? It's okay, it's okay. I'm in Holland now, mm-hmm. So and obviously I was in Barcelona to watch PSV against Barcelona, but we lost 4-0. Barcelona very strong, Messi was fantastic. Οκ. Μα λέει ότι είναι στην Ολλανδία. Είδε τον Μπαρσελόνα Αιτχόβεν, στο οποίο έχασε 4-0 Αιτχόβεν. Ήταν λίγο δύσκολο. Να ξεκινήσουμε από το Champions League τότε, για να συνδέσουμε και με τον ΠΑΟΚ την κατάσταση. Χθες έπαιξε στο Μπερναμπέου η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρώμα και κάτω από τα δοκάρια της Ρώμα ήταν ο Ρόμπι Όλσεν. Αν περίμενε αυτή την εξέλιξη όταν τον έφερνε στον ΠΑΟΚ και τελικά τι πιστεύει ότι έγινε και δεν κατάφερε να παίξει τον ΠΑΟΚ και είναι τόσο υψηλό επίπεδο. Mr. Arnesen, let's begin from from the Champions League. And yesterday it was the match Real against Roma, and in Roma was Olsen, Robin Olsen. Do you wait this this evolution from this player, and what happened in PAOK with Olsen? He played well. I thought he did very well. He had a difficult beginning in Roma, which he had with us. But now he's coming after it, and I must say he's doing very well. And obviously they lost 3-0, but I think he saved a lot of very good chances. And what happened with Olsen in PAOK, if you have an explanation? No, it's when he came, it was first time he was out of his city in Malmö, young, only 24 years old, 25 years, very young as goalkeeper, and he made a few mistakes, so he got a little bit insecure, and therefore we decided to get him out on loan to Copenhagen, and then he built from there again. We rebuilt his reputation, and he came in and he played, got his position in national team of Sweden, so he got a lot of confidence and a lot of experience. And Copenhagen bought him, and now this summer they sold him for a lot of money. I think you can see yesterday that he did very well. Okay. Λοιπόν, αρχικά μας είπε ότι χθες έπαιξε πολύ καλά. Είχε μια δύσκολη αρχή και παρότι η Ρώμα έχασε με 3-0, είχε αρκετές επεμβάσεις στο παιχνίδι. Και πηγαίνοντας για την εποχή του στον ΠΑΟΚ, είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που ήταν έξω από τη χώρα του, έξω από την πόλη του, το Μάλμε. Ήταν ένας αρκετά νεαρός τερματοφύλακας, στα 25 του, αν δεν κάνω λάθος. Στα 24-25. Έκανε για κάποια λάθη στην αρχή, στα πρώτα παιχνίδια, οπότε αισθάνθηκε αρκετά ανασφαλής. Αποφασίσαμε τότε να δοθεί δανεικό στην Κοπενχάγη. Εκεί ξαναβρήκε τα πατήματά του. Ξαναέξε την καριέρα του, όπως είπε και τη φήμη του. Επέστρεψε στην εθνική ομάδα, βρήκε αυτοπεποίθηση μέσα από αυτό και αυτό το καλοκαίρι η Κοπενχάγη τον πούλησε στη Ρώμα. Παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ και αν, επειδή έχει σίγουρα εικόνα από την Τζέλσι, αν μπορεί να μας κάνει μια ανάλυση για το τι περιμένει να δει σήμερα στην Τούμπα. Mr. Arnesen, the first question is about if you watch ΠΑΟΚ and if you have some a small analysis for today's match with Chelsea. Yeah, I must say that ΠΑΟΚ is doing well. They've started the season very well and
And Sunday they won away game once. In the weekend they won 1-3. Mm-hmm. It was a good win, and you know, so they will come into this game with a lot of confidence. Mm-hmm. And obviously with a big underdog, Chelsea is the favorite for sure. But you see that Chelsea left Hazard at home, so they expect to play with a very good team, but not the best team, and they expect to get a good result. Mm-hmm. And here I think that that it can be advantage for PAOK, because if you underestimate PAOK, they will be very difficult, and especially when you're playing in Dumba. I mean, that is a very, very difficult place to come and win. Okay. Μας λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει πολύ καλά και το Σαββατοκύριακο νίκησε με 1-3 σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, έβγαλε αυτοπεποίθηση. Πηγαίνοντας στο παιχνίδι με Τσέλσι, είπε ότι ξέρει ότι δεν έχει τον Αζάρ, θα έχει κάποιες απουσίες, θα έχει μια καλή ενδεκάδα, αλλά όχι την καλύτερη, όπως είπε. Και αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε αβαντάζ για τον ΠΑΟΚ, αν η Τσέλσι τον υποτιμήσει. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να εκμεταλλευτεί και την έδρα του, αλλά σίγουρα το φαβόρι παραμένει η Τσέλσι και ο ΠΑΟΚ είναι το outsider. Μπορεί να μας εξηγήσει πως είναι δυνατόν οι ίδιοι παίκτες με άλλον προπονητή να παρουσιάζουν τόσο συγκλονιστικά καλύτερο επίπεδο ποδοσφαίρου? Μίστερ Άνεσεν, which is your explanation about Chelsea, that this team has the same players as last year, and in this year with a different coach is playing, they are playing better? They're playing different style. We have seen the new coach how well he did at Napoli for 2-3 years. He was runner-up in Italian competition, but not only runner-up, but he played a very, very attacking game. A lot of runners into the box behind the defense. Not one player, but 1, 2, 3 players are coming behind, and they're going always for the attack, which is beautiful to watch. Mm-hmm. So I'm very delighted when I see Chelsea playing, and you see it's special for the creative players like Willian, like Pedro, and obviously Hazard. It's a fantastic way to play football for them, because he's going 90% for attack, mm-hmm. and that suits all those players. So it's a very good watch. Mm-hmm. I must say, to watch, and they've come with a lot of confidence. They've won all the games in Premier League, and so it's a team who will come to Tumba with a lot of confidence. Mm-hmm. Okay. Μας είπε ότι παίζουν ένα πολύ διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου με τον Σάρι, ένας προπονητής που τον είδαμε και στην Νάπολη τα προηγούμενα χρόνια, που έπαιζε πολύ, πολύ επιθετικά. Είπε ότι υπάρχει πάρα πολύ. Το runners, προσπαθώ να μεταφράσω. Το runners που είπε. Δεξίματα. Ναι, νομίζω. Προσπαθώ να βρω τη λέξη στα ελληνικά που τους. Τέλος πάντων, δεν μου έρχεται. Για παίχτες, τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά τρεξίματα μέσα στο γήπεδο, που βγαίνουν πάρα πολύ στην επίθεση, όπως είπε, και έρχονται στην περιοχή ζώνες, και από τις πίσω ζώνες ακριβώς αρκετοί παίχτες. Είναι ένα πολύ όμορφο θέαμα για να το παρακολουθείς. Έχει παίχτες όπως ο Αζάρο, ο Γουίλιαν, ο Πέντρο που. Το 90% του μυαλού του είναι στην επίθεση. Αυτό το πράγμα του βγάζει και αυτοπεποίθηση. Έχει μόνο νίκη στην Premier League και περιμένει μια ομάδα σήμερα στην οποία θα παίξει με αυτοπεποίθηση. Οι δύο ομάδες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ρώσο μεγαλομέτωχο. Ωραία, έχει δουλέψει και στις δύο. Μπορεί να μας πει κοινά σημεία των δύο ανθρώπων στον τρόπο λειτουργίας, mm-hmm. ή και διαφορές. Mm-hmm. Mr. Anderson, the same thing about these two teams, PAOK and Chelsea, is that they have a Russian president. If you see any similarity, because you have worked with both of them. No, yeah, I've worked with both of them, but they are very different. They're mm-hmm. very different in mentality and everything, because, as you know, Russian is very big as well. Uh-huh. But even in Denmark, even in Denmark, two Danish people have not the same mentality. Yes. So this is. But one thing both have in common: they love the club, and they are invest a lot of money in the club, both of them. And and I must say, you know, that you can see so for Chelsea, obviously, since Roman Abramovich took over 2003, they have won everything. They have won
everything in what you can win, except the World Championship for teams. They lost in the final, but they won Champions League, they won Europa League, they won the Premier League, they won FA Cup, and they won the League Cup. So they won everything, and it's been fantastic for Roman over the years. Then, obviously, with Savidis, he started, used also a lot of money, got all the debts away, and invested in players, and you can see twice now win the cup and runner up, and playing Europe and then playing Europe League, it's good, and now this season again they started well and so that you can say both of them love their clubs and they invest a lot of money in the clubs. Okay, λοιπόν, μας λέει ότι είναι δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι στην νοοτροπία, γιατί όπως είπε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα που έχει πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Το κοινό του στοιχείο είναι ότι και οι δύο αγαπούν πάρα πολύ τους συλλόγους τους και έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα. Μένοντας, η Τσέλση είπε ότι από το 2003 που έχει αναλάβει ο Ρωμάνο Αμπράμοβιτς έχει κερδίσει σχεδόν τα πάντα και στην Αγγλία και στην Ευρώπη και με το Champions League και με το Europa League. Κάτι που είναι φανταστικό. Και ο Σαβίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επενδύσει πολλά χρήματα. Σε πρώτη φάση έσβησε τα χρέη, επενδύει σε παίχτες, έχει πάρει δύο κύπελα, η ομάδα του παίζει στην Ευρώπη, έχει ξεκινήσει καλά την φετινή σεζόν. Αν υπάρχει κάποιος παίκτης από αυτούς που ο ίδιος έφερε στον ΠΑΟΚ, το οποίο η εξέλιξη έχει εντυπωσιάσει ακόμα και τον ίδιο, αν υπάρχει. Και λίγο, ναι. Ό,τι πες τέργια. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν έχει μια εξήγηση για το γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να μπει στους ομίλους. Αν ήταν μόνο προϊόν ατυχίας ή προϊόν εμπειρίας αυτού του επίπεδου ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ και έχει εικόνα. Okay. Mr. Anderson, the first question is about that players that you brought in ΠΑΟΚ. If anyone, the evolution of some of them, of them players, the evolution of the players, if you know, make a surprise for you. And the second question. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε. If you have any explanation why ΠΑΟΚ didn't qualify in the group stage of Champions League. Now, yeah, first and last, I mean, it's very difficult to qualify in Champions League because they played Benfica, and I mean, Benfica is playing all the years, have a lot of experience, and ΠΑΟΚ hasn't played Champions League. I mean. So this is I thought it was a very tough draw for them, and even they did well because a draw away. But you saw that they had a lot of chances. Benfica at home, even it was 1-1, and you could see the experience for Benfica team that they was used to play those games, and Pau is not used to it, so they have to. You know, they have to. This is the next ambition, and it will be the next step. That is obviously to play Champions League. And now you see Aikar yesterday. I mean, I watched the game yesterday against Ajax, and they had a few possibilities, but end of the day, Ajax was a class better than Aikar. So you know, the Greek football is difficult. It's very difficult for Greek football, for Dutch football, to play on that level. So you have to have a little bit luck with the draw, and they didn't have it. I mean, Benfica is a very, very good team. So this is and about surprises of the players. I haven't really seen a lot of the team because I don't see a lot of Greek football because I can't when I'm in Spain or I'm here in Holland. So I always follow the results and get the goals, but you know, a player which I have been surprised about, he's not playing anymore for PAOK, is obviously Gary Rodriguez. He's going from good to better and better, and he scored a tremendous goal Tuesday in the Champions League, and he's doing ever so well in Galatasaray. So this is a surprise and a very positive surprise coming from a small club in Holland and then later on become a star player what he is now.
Okay. Just a minute to translate. Λοιπόν, αρχικά μας είπε για, για τα παιχνίδια με την Μπενφίκα. Ήταν έτσι και αλλιώς μια πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση για τον, τον ΠΑΟΚ. Η Μπενφίκα, μάλλον, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, καθώς παίζει κάθε χρόνο στο Champions League. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Πήγε καλά στο πρώτο παιχνίδι με την ισοπαλία που πήρε, αλλά είδατε τι έγινε στο, δεύτερο μάτς. Φάνηκε η εμπειρία της Μπενφίκα και το πόσο συνηθισμένοι είναι οι παίχτες της σε τέτοια παιχνίδια. Η επόμενη φιλοδοξία για τον ΠΑΟΚ, το επόμενο βήμα είναι αυτό, να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Είπε ότι είδε και την, ΑΕΚ χθες στο παιχνίδι με τον, Άγιαξ και φάνηκε ότι το Άγιαξ είναι μία κλάση επάνω. Σε φάση των, προκριματικών, όπως είπε, χρειάζεται και λίγο παραπάνω τύχη για να μπορέσει να βρεθεί στους ομίλους. Πηγαίνοντας στην άλλη ερώτηση του Στέριου, είπε ότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ εικόνα από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν είμαι μια στην Ισπανία, μια στην Ολλανδία, τέλος πάντων, μαθαίνω για τα αποτελέσματα, αλλά δεν προλαβαίνω να έχω πολύ εικόνα. Του κάνει ιδιαίτερη έκπληξη μέχρι στιγμής από αυτούς που είχε φέρει στον ΠΑΟΚ, ο Γκάρι Ροντρίγκες. Λογικό. Ναι. Σκόραρε προχθές με την Καλαθάσαραϊ και στο, Champions League. Και πέντε φάσεις δικές του δημιουργήσει. Ακριβώς. Κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερος. Είναι μια πολύ θετική έκπληξη, όπως είπε, για ένα παιδί που ξεκίνησε από την Ολλανδία και τώρα είναι εκεί. Για να μην τον κουράζουμε άλλο, θέλω να το ρωτήσει αν ο ΠΑΟΚ είπε στην αρχή ότι ο Σαββίδης εξοδεύει πάρα πολλά λεφτά. Mm-hmm. Μία ένσταση που έχουμε γενικά είναι ότι το να εξοδεύει λεφτά από μόνο του δεν είναι και κάτι το συγκλονιστικό, δεν είναι και σωστό. Mm-hmm. Αν ο ίδιος πιστεύει ότι από αυτά που έζησε στον ΠΑΟΚ, ότι το να εξοδεύει μόνο λεφτά δεν είναι και η ουσία. Και ποιος είναι ο δρόμος για να κάνει ο ΠΑΟΚ μια value for money ομάδα, δηλαδή να μην ξοδεύει τόσο υπέρογκα ποσά για να φτάσει σε ένα επίπεδο Champions League. Οκ. Mr. Arnesen, you have worked with Ivan Savvidis. You said before that he invests a lot of money in ΠΑΟΚ. And the question is, if you think that all this investment is... Γίνεται με σωστό τρόπο. Okay, it's very big, and if Savvidis invests his money with the right way, and with your opinion, which is the way? The strategy. The strategy, okay, to for PAOK to be a value for money team. Okay, it's always to try to get obviously the best players. The best players. It's not easy because if you see worldwide, and let's take Europe, mm-hmm. if you see Europe, then obviously you have a lot of countries where big players are going first. They go to the big five. They go to England, they go to Germany, they go this and, you know, so, mm-hmm. so as normal. So it's not easy always to say, I want to go for the best player. No, you can't do that. And it's also not realistic to say that a player will come and you buy a player of a power would buy a player for 15 million. Mm-hmm. That is not realistic. You don't do that. So what you're doing is a strategy should be two things. That is, you get some very good players, young players, playing in the countries. First of all, in Greece, in my opinion, the best young players in Greece, you have to spot them. Scouting is very important to get them in. And then obviously go to the countries where you know they want to come to Greece and play football. And you go there and you scout them and you do the best one. Then on the other side, you need some experienced players. And so it's a mix. So they will say that you also have to do, I think, a lot for the in the academy. You need players to come in through from the academy. Mm-hmm. PAOK has very good academies, has some very good players, but you need to give them also position so they can come in, not only buy a lot of players, because then they will never come through. Mm-hmm. So this is obviously the three things that you can do. So you have to be very, very strong scouting. It's number one. So you can scout the best players and then develop the best players in PAOK themselves, academy, and then take the best players who is around in the countries where you can get them. Mm-hmm. Okay. Ήταν η τελευταία ερώτηση, να τον αποδεσμεύσουμε. Ναι. Okay. Thank you, Mr. Arnesen, for this conversation. Hope to see you. Okay. I will watch the game tonight. So cross fingers. Okay. Okay. Good game. Thank you. Bye. Μας είπε ότι θα κάνει και fingers crossed βλέποντας το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ σήμερα με τη Chelsea. Όλοι μας. Λοιπόν,
Εκπληκτικός Βαγκάνας, εντάξει, από τους ανθρώπους. Νομίζω ότι η ουσία ήταν όλα στο τέλος, φίλε. Ναι, από όλα σα μας είπε. Λοιπόν, για να τα μεταφράσουμε κιόλας. Μας είπε ότι εντάξει, προφανώς και πάντα ο στόχος είναι να παίρνεις τους καλύτερους παίκτες. Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Όταν είσαι ειδική αγορά. Ναι, όταν, γιατί οι περισσότεροι καλοί παίκτες, ο πρώτος στόχος είναι να πάνε στα Big Five πρωταθλήματα, όπως είπε, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Οπότε δεν είναι εύκολο για σένα να πεις ότι. Δεν είναι εύκολο και ρεαλιστικό, όπως είπε. Να πάρεις αυτούς τους παίκτες. Οπότε από εκεί και πέρα θα πρέπει, όπως είπε, να έχεις να προσπαθείς να πάρεις τους καλύτερους παίκτες που μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα, πρώτα από την ίδια σου τη χώρα, όπως τόνισε, να έχεις τσεκάρει τις περιπτώσεις, τέλος πάντων, μέσα από τη χώρα που θέλεις να έρθουν στην ομάδα, και μετά να βρεις παίκτες οι οποίοι θα παίρνουν στις ίδιες χώρες και δεν θα έχουν πρόβλημα να έρθουν να παίξουν στην Ελλάδα. Πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα και στις ακαδημίες, όπως είπε. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλές ακαδημίες, αλλά πρέπει τους ποδοσφαιριστές που έχει από εκεί, εφόσον θέλει να τους δει στην πρώτη ομάδα, να τους δώσει θέσεις, όπως είπε. Και φυσικά τόνισε και το κομμάτι του scouting, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για τους παίκτες τους οποίους θέλεις, τους παίκτες, τις θέσεις μάλλον τις οποίες στοχεύεις, να έχεις και ένα πολύ καλό τμήμα scouting. Ωραία. Είναι το τρίπτυχο λοιπόν της επιτυχίας. Τι είσαι αυτός ο άνθρωπος τώρα, αλήθεια. Είναι σε κάποια ομάδα. Νομίζω στην PSV. Αυτό δεν είπε στην αρχή. Αχα. Έχει τον ίδιο ρόλο που είχε στον ΠΑΟΚ και στην PSV. Νομίζω ναι, αλλά γενικά ο Άρνεσεν δεν έχει ποτέ ένα ρόλο. Δηλαδή από εκεί που είναι σε μια ομάδα μπορεί να κάνει 12 δουλειές παράλληλα. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού θυμίζουμε του διαγωνισμού και του χορηγού. Ναι. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης. Την ερχόμενη Τετάρτη έχετε ακόμα 20 γεμάτα λεπτά. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Στο 5-45-26, αλλά τόσα λεπτά έχετε για τις δύο μπάλες Molten του Europa League μέσω της σελίδας του ΠΑΟ 24 στο Facebook, τα γνωστά, like, share, όνομα τεπώνυμο. Μαζί σας σε λίγα λεπτάκια. Εδώ είμαστε για 10 περίπου λεπτά ακόμα. Να επιθυμίσω για όσους προλαβαίνουν και θέλουν να συμμετέχουν και στους δύο διαγωνισμούς του ΠΑΟ 24. Καταρχήν 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης της Τετάρτης, το μάτς του Κυπέλου, FM και ενώ ΠΑΟΚ, όνομα τεπώνυμο, το στέλνετε στο 5-45-26, 5 εισιτήρια και δύο μπάλες Molten του Europa League. Μπαίνετε στον λογαριασμό του ΠΑΟΚ 24 στο Facebook, υπάρχει σχετικό post, like, share, όνομα τεπώνυμο. Θα κάνουμε την κλήρωση σε περίπου 7-8 λεπτά, οπότε έχετε ακόμα λίγα λεπτάκια για να δοκιμάστε την τύχη σας και για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Άρης και για τις δύο μπάλες Molten. Ακούσαμε νωρίτερα τον Oliver Harbord, δεν μας διαφώτισε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα που θα πρέπει να περιμένουμε σήμερα από την Chelsea. Μας έδωσε έτσι κάποιες εκτιμήσεις, αλλά σίγουρα καταλαβαίνει ο καθένας ότι όποιον παίκτη και να χρησιμοποιήσει ο Σάρι σε οποιαδήποτε θέση, μιλάμε για μια ομάδα παντοδύναμη, με εμπειρία, όλοι διεθνείς. Η προσωπική μου άποψη, την έχω πει και εχθές, αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει στο πρώτο 20 λεπτό να ευνηδιάσει λίγο την Chelsea, μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή τύχη στο σημερινό παιχνίδι και θα είναι φυσικά ό,τι καλύτερο να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ με θετικό αποτέλεσμα τη φετινή του προσπάθεια στο Europa League και να κρατηθεί και ψηλά η ψυχολογία και της ομάδας και του κόσμου και εν ώψη του Κυριακάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Και για τα δύο παιχνίδια με Άρη και Ολυμπιακό που ακολουθούν, μπαίνει ο ΠΑΟΚ από σήμερα σε μια απαιτητική περίοδος. Η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει κόντρα σε κάθε αντίπαλο. Λέγαμε νωρίτερα και για τις οδηγίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οι πόρτες φυσικά θα ανοίξουν από νωρίς. Ξαναλέω για μια ακόμα φορά ότι ακόμα και τα παιδιά κάτω των 12 ετών χωρίς εισιτήριο δεν επιτρέπεται ίσως στο γήπεδο, δεν αποτελεί απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αποτελεί οδηγία της UEFA που ο ΠΑΟΚ φυσικά πρέπει να συμμορφωθεί με αυτήν. Ξέχωρα από τις υπόλοιπες οδηγίες συνωστές, δηλαδή για να υπάρχουν διάδρομοι στις θύρες, εντάξει, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο κόσμος έχουν δείξει ότι έχουν οριμάσει πάρα πολύ για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε πάρα πολύ σπουδαία παιχνίδια όπως είναι το σημερινό με την Τζέλσι στο γήπεδο της Τούμπας. Οι επιλογές του Ράσβαν Λουτσέσκου είναι γνωστές, τις λέγαμε από εχθές. Όλα συγκλίνουν στο ότι ο Πέλκας θα έχει έναν διαφορετικό ρόλο σήμερα.
μπροστά από την μεσαία γραμμή, μπροστά από τη θέση στην οποία έχει συνηθίζει να παίζει τους τελευταίους μήνες, όπως ακριβώς συνέβη στο φιλικό με τη Στεάου Βουκουρεστίου στην Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο. Θα περιμένουμε φυσικά γύρω στις 6-6.30 θα έχουμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, είτε από το site της UEFA είτε από τα social media της ΠΑΕΠΑΟΚ, οπότε θα δούμε εκείνη την ώρα, θα είμαστε φυσικά στην Τούμπα, ποιες είναι οι επιλογές και του Ράσβαν Λουτσέσκου και του Μαουρίτσιο Σάρι σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι και για τον ΠΑΟΚ και για τον κόσμο. Θα ξαναπώ τη δική μου τουλάχιστον αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει. Εντάξει, ξεκάθαρα είναι η Τσέλσι το φαβορί, αλλά ξεκάθαρα και ο ΠΑΟΚ, ειδικά στην Τούμπα, αλλά και εκτός, έχει δείξει ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιοδήποτε αντίπαλο και να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Δεν νομίζω, σε γενικές γραμμές δηλαδή, για να το κλείσουμε, ότι ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος από χέρι. Σε καμία περίπτωση. Τα σπουδαία φυσικά είναι στο γήπεδο, εντάξει. Ό,τι και να λέμε τώρα, κινδυνεύουμε να πέσουμε εκτός. Πάντα ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι απρόβλεπτος. Μία φάση, ένα δοκάρι, μία κάρτα, μία απόφαση του διαιτητή, λανθασμένη ή σωστή, μπορεί να γύρει την πλάστικα είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Ελπίζουμε φυσικά όλα να συνηγορήσουν σήμερα και ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα ακόμα σπουδαίο αποτέλεσμα στην πλούσια ευρωπαϊκή του ιστορία. Στο μεταξύ, ο Diego Μπίσεσβαρ αναδείχθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ως ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης κοντά στον Όφι. Εντάξει, λογικό και αναμενόμενο. 75,77% ο Diego Μπίσεσβαρ για το παιχνίδι με τον Όφι, τόσο αυτό είναι το ποσοστό που πήρε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τώρα, είχαμε χθες και τη νίκη του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Εντάξει, καλό παιχνίδι, νομίζω σε γενικές γραμμές. Έδειξε ο Δικέφαλος ότι είναι σε καλό δρόμο. Εντάξει, δεν έχω δίπλα μου τον Νίκο να μας το αναλύσει περισσότερο, αλλά νομίζω ότι χωρίς να λέμε μεγάλα λόγια, άλλωστε δεν το κάνει κανείς από την ομάδα, ο Δικέφαλος στην παρούσα φάση τουλάχιστον δείχνει να βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ηγέτης και πάλι ο Phil Goss, 21 πόντους και 4 στα 5 τρίποντα. Ο Αμερικανός που δείχνει πιο απελευθερωμένος με την παρουσία του Χάτσερ στο πλευρό του. Υπάρχει φυσικά και ο Κόνιαρης που τον περιμένουμε πιο όριμο και πιο καθοριστικό. Νομίζω μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο ο Κόνιαρης. Γενικότερα μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ πιο γεμάτο και στην περιφέρεια και στη ρακέτα, με πολύ πιο πλούσιο ρόστερ σε σχέση με το περσινό. Προπονητή είναι ο ίδιος και αυτό είναι θετικό. Έχουμε φυσικά δρόμο ακόμα μέχρι να μπει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ σε αγωνιστικούς ρυθμούς με επίσημα παιχνίδια. Όλη η προσοχή δικαιολογημένα σήμερα και τις επόμενες μέρες είναι στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ένα μήνυμα από τον 462 σε αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Σταύρος, ότι πρώτα περιμένουμε τις ενδεκάδες και μετά ποντάρουμε για σκόρερ. Το μήνυμα του φίλου του 462 είναι: άσερε Σταύρο, έτσι έπαιζα και εγώ σκόρερ μέχρι το μάτς με τη Βασιλεία που έπαιξα anytime Βιερίνια. Αναφέρεται φυσικά ο φίλος στο μάτς με τη Βασιλεία στην Ελβετία, όπου μισή ώρα πριν τον αγώνα σοκαριστήκαμε όλοι μας βλέποντας τον Αντελίνο Βιερίνια να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και τη θέση του να παίρνει ο Ευγέν Χατσερίδης. Σε εκείνο το μάτς βέβαια όλα πήγαν κατευχήν για τον Δικέφαλο. Ο ΠΑΟΚ έχασε τον Βιερίνια για το επόμενο διάστημα, επέστρεψε ο αρχηγός, δεν πατάει και τόσο καλά σύμφωνα βέβαια με τις δυνατότητές του, όχι ότι είναι άσχημος. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, νομίζω σύντομα, θα φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα που θέλει και ο ίδιος ο Βιερίνια και περιμένει από αυτόν ο Ράσβαν Λουτσέσκου αλλά και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ας πω μια φορά ακόμα τους δύο διαγωνισμούς για το επόμενο 1-1,5 λεπτό, αν υπάρχει κάποιος φίλος που θέλει να πάρει μέρος τώρα. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης, FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο απαραίτητα και το στέλνετε στο 54526, και 2 μπάλες Molten του Europa League μέσα από την σελίδα του ΠΑΟΚ 24 στο Facebook. Νίκο, έχουμε να πούμε κάτι για τον χθεσινό μπασκετικό ΠΑΟΚ? Είπα τα γενικά στοιχεία, κάτι πιο ειδικό? Κοίταξε,
Ήταν μία ακόμα νίκη. Έτσι. Κάτι που υπάρχει για να κρατηθεί. Ήταν μία καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο ΠΑΟΚ σοβαρεύτηκε, όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε να παίζει άμυνα, όταν άρχισε να έχει μεγαλύτερη διάθεση στο παιχνίδι. Και είναι ένα ακόμα match, γιατί πλέον υπάρχει μία πρώτη εικόνα από τα φιλικά. Έχει παίξει τα περισσότερα από τα μισά πλέον ο ΠΑΟΚ. Οπότε με την εικόνα που υπάρχει μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Δηλαδή αυτό το οποίο μπορεί να είχαμε στο μυαλό μας, ότι στα πρώτα μάτς με τον Πανιόνιο, με το Ρέθυμνο, η παρουσία παιχτών με την εμπειρία και την ποιότητα, όπως ο Γκος, όπως ο Χάτσερ, όπως ο Μαργαρίτης, μπορεί να κάνει διαφορά. Δηλαδή χθες με τον Προμηθέα ο Γκος σε κάποια φάση στην περίοδο βρήκε ρυθμό, έβαλε 4 τρίποντα, έβαλε 14 πόντους, ο ΠΑΟ ξέφυγε και από εκεί και πέρα απλά κράτησε την νίκη. Στο μάτς με τον Κολοσσό, ο Χάτσερ, ο Μαργαρίτης και ο Γκος και οι τρεις, κυρίως ο Χάτσερ και από κοντά ο Μαργαρίτης με τον Γκος, ουσιαστικά καθάρισαν το παιχνίδι. Αυτά είναι τα θετικά κομμάτια, έτσι, που έχουν να κάνουν με αυτό που έτσι κι αλλιώς ξέρουμε. Και για τον Γκος τον ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ καλός και ποιοτικός παίκτης. Και για τον Μαργαρίτη ξέρουμε ότι επίσης και αυτός έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και ξέρουμε τι μπορεί να δώσει. Και για τον Χάτσερ νομίζω ότι περισσότεροι ξέρουμε. Γιατί δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής πολύ, είναι η αλήθεια. Ο Αμερικανός, αν και χθες δεν ήταν τόσο καλός, τόσο λειτουργικός. Τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με προβληματισμό έχουν να κάνουν με την. Και σε αυτά που έμεινε χθες και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, με την οτροπία που μπορεί να υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Με τα κομμάτια του αγώνα που μπορεί να υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης, που όντως υπάρχουν τέτοια ζητήματα, και προφανώς με την όσο δυνατόν καλύτερη προσαρμογή διάφορων παιχτών. Δηλαδή ο Jones στα πρώτα φιλικά δεν έπαιξε, έχει τον τραυματισμό ο Τζαμάλ Jones. Στα τελευταία που έχει παίξει βγάζει σιγά σιγά τα στοιχεία του. Είναι ένας παίκτης που παίζει στο 3, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μέγεθος για αυτή τη θέση. Αν είσαι 2-4, έχει μακριά χέρια. Ωραία. Έχει στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Και όντως, σε αυτά τα μάτς, σε κάποια κομμάτια αγώνων, είτε με τον Προμηθέα, είτε με τον Κολοσσό, την προηγουμένη με την Μπουγιούξεχιρ, έδωσε πράγματα. Ωραία. Νομίζω ότι ο Τζόνς είναι λίγο πιο μπροστά από τους άλλους που δεν μπορούμε να είμαστε τόσο σίγουροι για το πώς θα είναι. Ας πούμε, ο Πόπ είναι πίσω. Είναι ξεκάθαρο. Χθες είχε πιο συμπαθητική εικόνα. Ο Williams. Ουσιαστικά σήμερα θα αποφασιστεί, από τη στιγμή που θα υπάρξει μια επέκταση συμφωνίας, θα αποφασιστεί και σε ποια ομάδα θα συνεχίσει ως δανεικός. Όλα δείχνουν. Έτσι. Δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα άλλο ενδεχόμενο, απλά μιλάω για αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε δει την ομάδα με τον Αθηναίου. Ο Γκάρετ είναι ένας παίχτης που χθες ήταν καλός στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, στο κομμάτι του αγώνα στο οποίο ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε αμυντικά και επιθετικά. Ήταν ο Γκάρετ με τον Μαργαρίτη μέσα στη ρακέτα. Και πραγματικά κλείσανε αρκετούς διαδρόμους. Αλλά έχει αυτό το καπανεβάσμα, έρχεται τελευταίος χρονικά. Οπότε νομίζω ότι είναι και πιο δικαιολογημένος. Αυτό είναι λίγο. Είναι τα κομμάτια που ξέρεις, τα καινούργια πρόσωπα. Τώρα από όλους τους άλλους, δηλαδή ας πούμε το ότι ο Κόνιαρης μπορεί να κάνει ένα καλό παιχνίδι και να έχει ένα άλλο που του λείπει συγκέντρωση όπως χθες, δεν είναι κάτι καινούργιο. Το ότι ο Ζάρας έχει συγκεκριμένα στοιχεία, τα ξέρουμε. Ο Χρυσόπουλος το ίδιο. Έτσι, μένω λίγο σε πρόσωπα που είναι καινούργια και σε αυτά που ξεχωρίζουν. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα. Απλά χθες ήταν αρκετά εκνευρισμένος από Θεοδόρου με την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί ήταν το ζήτημά του, γιατί όντως πραγματικά στο πρώτο ημίχρονο χθες έβλεπες μία ομάδα, τον Προμηθέα, η οποία ήταν μέσα στο γήπεδο συγκεντρωμένη, πίεζε, έτρεχε, έβαζε τα χέρια της στην μπάλα, τέλος πάντων έπαιζε αγώνα. Ωραία. Και μία ομάδα από την άλλη που ήταν πολύ πιο χαλαρή. Αυτό το κομμάτι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και επειδή ο Πάο έχει πλέον ποιότητα στο ρόστερ. Έχει αρκετή ποιότητα στο ρόστερ. Όταν αυτή η ποιότητα συνδυάζεται με ενέργεια και διάθεση, τότε μπορεί να καθαρίζει για τα παιχνίδια, όπως και έγινε χθες. Είχε και ο Προμηθέας κάποιες απουσίες. Γενικά είναι ένα ερωτηματικό φέτος η ομάδα της Πάτρας. Πέρυσι ήταν πρωταγωνίστρια, τερμάτισε τρεις στην κανονική περίοδο. Πάω και τους κομικούς ελικούς. Αλλά επειδή θα παίξει το Champions League, είναι μια διαφορετική ομάδα και είναι και αυτό ένα κομμάτι που θα έχει να διαχειριστεί. Επόμενα φιλικά για τον Πάο, Σαββατοκύριακο. Σάββατο απόγευμα με την Παχτσέσικη, Κυριακή μεσημέρι με την ίδια ομάδα, δύο φιλικά μέσα σε δύο μέρες. Χωρίς και αν Αθηναίου και εκεί. Κωνσταντινούπολη. Ναι. Φοβερά, ρε φίλε. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να ακολουθήσει την αποστολή από τη στιγμή που δεν είναι να παίξει.
Θα μείνει εδώ να κάνει θεραπείες και θα προσπαθήσει από την άλλη εβδομάδα να μπει με την ομάδα για να παίξει τα δύο τελευταία φιλικά και να είναι έτοιμος για τα πρώτα επίσημα. Ωραία, λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος μας. Λοιπόν, θέλω. Να έχουμε κάθε φορά, ρε φίλε, να βγαίνει τόσο γεμάτη κομπή. Να έχουμε κάθε μέρα. Να ρίξει μια χαρά μας. Δεν ξέρω, του Σταύρου δεν είναι μεγάλη χαρά. Λοιπόν, θέλω πέντε πάμε για τα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Με τον Άρη, το παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ούτε Τσέλσι ούτε ΑΕΚ. Άρης. Δώσαμε τις περασμένες μέρες. ΠΑΟΚ, ναι. Άρης, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, θέλω πέντε νούμερα, ναι, από εσένα από το 1 μέχρι το 67. Σίγουρα κρατάμε το 7. Ναι. Κρατάμε το 5. Ναι. Κρατάμε το 13. Ναι. Κρατάμε το 33. Ναι. Και κρατάμε και το 65. Λοιπόν, Σίμος Δημήτριος, τελειώνει το κινητό σε 018. Νικολαίδου Ειρήνη, το κινητό σε 427. Χαραμίδης Ιωακίμ, σε 721 το κινητό του. Αποστολίδης Κοσμάς, 529. Και Γαρίτσης Νίκος, σε 422. Ξαναλέω, Σίμος Δημήτριος, Νικολαίδου Ειρήνη, Χαραμίδης Ιωακίμ, Αποστολίδης Κοσμάς και Γαρίτσης Νίκος, από ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Άρης. Θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία για το πώς θα παραλάβετε το εισιτήριό σας για το μάτς της Τετάρτης. Λοιπόν, θα κάνουμε και αλλά με νεγάκι κλήρωση για τις μπάλες που κατεβάζει το αυτό και σταματάει. Και φίλε, ρε φίλε. Λοιπόν, θέλω να μου λες λίγο stop. Πάμε για, για την πρώτη μπάλα. Ναι. Stop. Χαραλαμπίδου Ροξάνη. Ναι. Μία μπάλα Molden του Europa League. Πάμε άλλη μία. Stop. Και Μιλκόπουλος Κωνσταντίνος η δεύτερη μπάλα. Χαραλαμπίδου Ροξάνη, Μιλκόπουλος Κωνσταντίνος, θα ενημερωθείτε εντός ολίγων λεπτών από το ΠΑΟΚ 24 για το πώς θα παραλάβετε από μία μπάλα Molten του Europa League. Αυτά από μας. Γεμάτη μέρα, πολύ Chelsea ΠΑΟΚ σήμερα. Πολύ σπουδαίο ραντεβού το βράδυ, θετική Λίμπερο ενέργεια, από παιδιά. Από νωρίς ο Λίμπερο. Από νωρίς. Με Molto ρεπορτάζ, επιτελείο. Με επιτελείο όλο εδώ, το ρεπορτάζ μετά, η μετάδοση, τα πάντα όλα, θα είμαστε εδώ. Και το ΠΑΟΚ 24 στις επάλξεις, με βίντεο, παρασκήνια, ό,τι γίνει πριν, μετά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θετική ενέργεια, παιδιά, ας το χαρούμε όλοι, να το χαρεί η ομάδα, να το χαρεί ο κόσμος και γιατί όρθι να μην έρθει και ένα θετικό αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Europa League. Αυτά, καλό μεσημέρι.